Σοβαρολογείς. Άκου, δεν μιλάω μαζί σου. Σου κρατάω μούτρα. Ου, τι μας λες, αλήθεια. Για γαμψιά θα το κάνω αυτό το πράγμα. Μα έχει γεύση από λουλούδι. Εντάξει, αυτό το τόσο δούλι είναι από τώρα ένας λύκος, αδερφιά! Θέλω να του διδάξω πως να αρχίσει να κόβει κύκλους. Ναι. Πριν να ξαπλώσει για ύπνο. Ναι. Είναι φοβερό αυτό το μάθημα. Βουτάω το μωρό και πάμε να φύγουμε! Πιθανώς να αναρωτιέστε όλοι εσείς πώς ένας πελαργός, ένα κορίτσι και ένα μωρό πλέχτηκαν σε μια τέτοια κατάσταση. Ας πάμε λίγο πίσω να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Junior, ξέρεις γιατί έφτιαξε το γραφείο μου μόνο από γυαλί παρόλο που τα πουλιά δεν βλέπουν το γυαλί? Εγώ που να ξέρω. Στρατηγική κίνηση. Θα παρατήσουμε τα μωράκια και θα επικεντρωθούμε στη μεταφορά δεμάτων. Παρέα μας τηλέφωνα! Πω, πολύ καλό. Τη Δευτέρα όλα αυτά θα είναι δικά σου. Μην κάνεις καμιά μνημειώδη γάθα. Φέτος, ορφανή τουλίπα. Junior, το τουλίπα απλώς αρκεί, το ορφανή με πληγώνει. Βλέπω ένα ορτίκι, ένα εμού και μια κότα που δεν μπορούν να πετάξουν. Μας βοηθάει να ζήσουμε το όνειρο. Θα είναι υπέροχη εμπειρία, παιδιά. Μια απρόσμενη έκπληξη. Τουλίπα, τι είναι αυτό? Είναι ένα μωράκι. Μια γιγάντια περιπέτεια. Οι πελαργοί δεν μεταφέρουν μωρά πλέον. Αν αυτό το μωρό βρει την οικογένειά του, τότε μπορεί να βρω κι εγώ τη δική μου. Θα τη βρει την οικογένειά σου. Έτσι λες? Στα σίγουρα. Είναι σχεδόν τρέλα! Πάμε να παραδώσουμε ένα μωράκι! Αν το ανακαλύψει κανείς αυτό, εμένα κλάψε με. Πούδρα! Πούδρα για μωρά! Μήπως είδατε μία κοκκινομάλα και έναν πέλαργο? Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Εγώ είδα δύο όπως μου τους περιέγραψες πριν από καιρό! Όχι δικιά μου, δεν θα γίνουμε φίλοι. Συγγνώμη, θεώρησα ότι συντονιστήκαμε. Μα τι θες, να καταστρέψω όλη τη σκεπή? Χρειάζεται να αλλάξουμε μόνο την καμινάδα για να χωρέσουν οι πελαργοί όταν φέρουν τα αδελφάκια. Όντι πει το παιδί. Μπαμπάς κερδίζει, μαμά χάνει. Έτσι σε θέλω. Η μαμά δεν χάνει ποτέ! Κάτω τα χέρια από το μωράκι. Εγώ τα αγάπησα, εσύ τα αγάπησες! Εγώ επίσης! Κι εγώ! Σύντομα από την Tangwear.